Θα πραγματοποιήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα σύνδεση. Πρωταγωνιστής ο Μανώλης Γιακουμάκης, ένας αθλητής αμαία στίβου, μάλιστα σε μια πρόσφατη ημερίδα η οποία πραγματοποιήθηκε, η ημερίδα στίβου πραγματοποιήθηκε στο Παγκρίτιο Στάδιο, πέτυχε μια πολύ σπουδαία διάκριση. Μαρία. Ακριβώς έτσι. Είχαμε πρόσφατα μία σημαντική μερίδα στίβου στο Παγκρίτιο Στάδιο που αφορούσε αθλητές με αναπηρία και όπου πραγματοποιήθηκαν πολύ σημαντικές επιδόσεις. Μεταξύ αυτών και η επίδοση του Μανώλη του Γιακουμάκη, ο οποίος στον ακοντισμό με βολή στα 37 μέτρα και 70 εκατοστά έκανε πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Ένας αθλητής που είναι βέβαιο, Νίκο, ότι θα μας απασχολήσει με τις επιδόσεις του τα επόμενα χρόνια. Νομίζω έχουμε τη χαρά. Μάλιστα. Ήδη να έχουμε συνδεθεί μαζί. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον Μανώλη Γιακουμάκη. Μανώλη, να σε καλησπερίσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά. Βέβαια, βέβαια. Καλύτερα δεν θα μπορούσαμε να σε ακούσουμε. Χαίρομαι, χαίρομαι. Λοιπόν, βρίσκεται στο στάδιο Ελευθερίας. Στο στάδιο Ελευθερίας, ναι. Και η προπόνησή σου είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή μόλις τελείωσα την προπόνηση για να μιλήσουμε. Είμαστε τώρα γύρω στη 1,5 με 2 ώρες εδώ πέρα. Προπονούμαστε σκληρά. Μάλιστα. Θα έλεγα, Μανώλη, να ξεκινήσουμε από αυτή την πρόσφατη επιτυχία σου στο Παγκρίτιο Στάδιο, στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε, με τη βολή στα 37 και 70 και το πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Δεν ξέρω καταρχάς αν περίμενες μία τόσο μεγάλη επίδοση, δεδομένου ότι δεν ασχολείσαι και τόσα πολλά χρόνια με το στίβο. Σίγουρα. Μια τέτοια επίδοση βασικά δεν είχαμε ούτως ή άλλως ως στόχο. Γιατί βλέπουμε ότι είχαμε την προοπτική να την φτάσουμε. Εν τω μεταξύ όμως με όλες τις αντίξιες συνθήκες αυτές δεν το περιμέναμε να μπορέσουμε τόσο άμεσα να γίνει αυτό. Βέβαια, εντάξει, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το μπορέσαμε και επιτύχαμε αυτό το πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Και εγώ με τον προπονητή μου είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Και τον ευχαριστώ και πολύ γιατί είμαστε καθημερινά εδώ πέρα και προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό. Και ο λόγος βέβαια για τον Δημήτρη τον Τσιράκο, έτσι δεν είναι. Ακριβώς, από τον ιό Τσιράκο στον πατέρα Τσιράκο σε προπονητικό επίπεδο. Έτσι. Μάλιστα. Μανώλη, για να σε γνωρίσουμε και εμείς καλύτερα αλλά και ο κόσμος, Νίκο, θα έλεγα να βέβαια κάνουμε έτσι μια αναφορά στην αθλητική σου διαδρομή. Πώς προέκυψε ο στίβος, πόσα χρόνια ασχολείσαι? Αρχικά εγώ ασχολούμαι τα τελευταία 4 χρόνια. Τα 2 χρόνια αρχικά ήταν μια γνωριμία με το στίβο, γιατί δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με το κομμάτι αυτό. Σαν αθλητής βασικά, σαν παιδί, ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όλα τα σχετικά. Αλλά με το στίβο δεν το είχα βάλει ποτέ στο πρόγραμμά μου. Τα τελευταία λοιπόν 4 χρόνια ασχολούμαι. Τα 2 ήταν αναγνωριστικά για να δω πώς γίνεται όλο αυτό και για να δω με ποιο αγώνισμα μου ταιριάζει για να ασχοληθώ. Αρχικά τα πρώτα χρόνια ασχολήθηκα τον πρώτο χρόνο με το ακόντιο κατευθείαν. Δεν ξέρω τι με τράβηξε, πάντως ήταν κατευθείαν το πρώτο μου αγώνισμα που είχα ως επιλογή. Ενδεχομένως και η παρουσία του Μανώλη του Στεφανουδάκη. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα, γιατί τον είχα γνωρίσει μέσω κοινού γνωστού. Τον είδα τι είχε καταφέρει και εννοείται ότι ήταν και αυτός ένας σημαντικός παράγοντας για να μπορέσω και να ασχοληθώ και με το ακόντιο, αλλά και γενικά με το στίβο. Mm-hmm. Και τώρα, Μανώλη, στόχος μετά από αυτό το πανευρωπαϊκό ρεκόρ, υπάρχει το Πανελλήνιο, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και βέβαια το μεγάλο γεγονός, η Παραολυμπιάδα του Τόκιο. Αυτό ακριβώς. Βασικά τώρα βάζουμε ως στόχο πρώτα απ' όλα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που είναι μπροστά μας, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια καλύτερη επίδοση από αυτή που είχαμε εδώ πέρα στην ημερίδα. Να μας δώσει πόντους, να μας δώσει βασικά ψυχολογία, ώστε να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στην Πολωνία που είναι πρωταρχικός στόχος πρώτα απ' όλα για αυτή τη χρονιά. Και επειδή είναι και ο αγώνας της Πολωνίας είναι καθοριστικός για τη συμμετοχή μου στο Τόκιο. Αν πάμε καλά, πιστεύω να έρθει και το Τόκιο βασικά και μακάρι να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε. Αλλιώς, θα μπορούσες πριν από μερικά χρόνια να σκεφτείς το ενδεχόμενο της παρουσίας σου σε μια παραολυμπιάδα, σε ένα τόσο σπουδαίο αθλητικό γεγονός. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ύψιστη τιμή για έναν αθλητή από τη συμμετοχή του σε μια τόσο σπουδαία διοργάνωση. Σαφώς. Εγώ δεν το περίμενα βασικά ότι θα μπορέσω να συμμετάσχω, λόγος γιατί το βλέπω από την τηλεόραση, σαν μικρό παιδί. Λέω εντάξει, ωραία.
Όλα οκ, okay, αλλά από την αρχή ούτως ή άλλως είχα βάλει κάποιους στόχους και ήθελα να τους επιτύχω. Μέσα στους στόχους αυτούς ήταν και μια παραολυμπιάδα. Μπορεί να μην έρθει τώρα, μπορεί να έρθει τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Αλλά ότι είναι στόχος, είναι στόχος. Μάλιστα. Μανώλη, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Όταν προπονείσαι σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο, φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολύ απαιτητικές ανάγκες, πολύ απαιτητικό πρόγραμμα. Θες να μας πεις λίγο πώς έχει το πρόγραμμά σου? Σίγουρα. Εγώ αρχικά έχουμε κάθε μέρα προπόνηση με το coach εδώ πέρα. Έχουμε γύρω στις κανονικές συνθήκες βασικά. Γύρω στις 2,5 με 3 ώρες θα τις κάνουμε κανονικά. Πλέον με την κατάσταση που είναι τώρα, προσπαθούμε να κάνουμε όσο μπορούμε το παραπάνω. Αν δεν μπορέσω να κάνω εδώ πέρα τις ώρες που μπορώ, παίρνω και πρόγραμμα σπίτι να κάνω ό,τι μπορέσω στο σπίτι. Προσπαθώ βέβαια να συνδυάσω και εργασία και αθλητισμό. Δύσκολο εγχείρημα, έτσι? Είναι πολύ δύσκολο, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί νιώθω γεμάτος, γεμίζει η μέρα μου και μπορώ να το κάνω, για ποιο λόγο να μην το κάνω. Εγώ σωστά βλέπω τα καλύτερα ότι είναι μπροστά για τον Μανώλη. Ακριβώς έτσι είναι. Καλά. Και ο coach βέβαια, ο Δημήτρης ο Τσιράκος, σε έχει εντάξει μέσα στο τμήμα με τους αρτιμελείς και δεν διαφοροποιείται το πρόγραμμά σου καθόλου, έτσι? Αρκετά επιβαρημένο, ναι, ναι, πρόγραμμα. Σίγουρα. Κάναμε τους αρτιμελείς κανονικά. Και είναι, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το γεγονός, γιατί εντάξει, δεν γίνεται συχνά αυτό το πράγμα. Ακολουθώ το πρόγραμμα των αρτιμελών κανονικά και αν βλέπω κάτι το οποίο μπορεί βασικά στο μυαλό μου μέσα να νόμιζα ότι δεν μπορώ να το κάνω, προσπαθώ και θέλω να το κάνω και πιστεύω το καταφέρνω. Μανώλη, θέλω να κλείσουμε στέλνοντας ένα μήνυμα και εσύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός ατόμων με αναπηρία τα τελευταία χρόνια, χάρη στην παρουσία του Γιώργου του Καπελάκη, του Μανώλη του Στεφανουδάκη, έχει πάρει άλλες διαστάσεις και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Θέλω να στείλεις και εσύ ένα μήνυμα πλέον που ασχολείσαι τόσο ενεργά με τον αθλητισμό, πόσο έχει αλλάξει η ζωή σου, να στείλεις ένα μήνυμα και στα παιδιά που ενδεχομένως δεν έχουν σκεφτεί να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Το μήνυμα λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση, βασικά προς όλους, είναι πρέπει να ο αθλητισμός για μένα προσωπικά με έχει γεμίσει όσο δεν φαντάζεστε. Ψυχολογικά, σωματικά, παντού και ακόμα και στο μυαλό. Εννοείται ότι όπως λέω πάντα δεν χρειάζεται κάποιος οτιδήποτε, όχι πρόβλημα θα το πω, μια ιδιαιτερότητα αν έχει, δεν χρειάζεται να κάθεται σπίτι. Πρέπει να έρθει, να προπονηθεί, να δει τι του ταιριάζει και να μπορέσει να ανταπεξέλθει πάνω σε αυτό. Να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Και πέρα από αυτό, κανείς δεν γεννήθηκε να είναι δυνατός ή οτιδήποτε. Όλα είναι στο μυαλό. Πρέπει πρώτα να το σκεφτούμε, να το πιστέψουμε και να μπορέσουμε μετά να το κάνουμε. Και θα έρθει από μόνο του. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Μια θετική σκέψη είναι αρκετή. Μάλιστα. Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.